Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Η σημερινή μας ερώτηση είναι η εξής. Είναι απαραίτητο να έχω πτυχίο ηλεκτρικής κιθάρας για να γίνω επαγγελματίας κιθαρίστας? Μια πολύ ωραία ερώτηση λοιπόν και απορία πολλών παιδιών αλλά και πολλών γονιών, ειδικά στην Ελλάδα, που θέλουν να βρουν έναν τρόπο να έχει το παιδί μονίμως πάντα κάποιο χαρτί. Εξαρτάται από το τι εννοεί κάποιος όταν λέει επαγγελματίας κιθαρίστας. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε ποια σημεία χρειάζεται το να έχεις ένα χαρτί, ένα πτυχίο, και σε ποια άλλα δεν είναι απαραίτητο. Για να παίξεις live, κάτω από οποιοδήποτε setting, είτε με δική σου μπάντα, είτε σε μπάντα κάποιου pop καλλιτέχνη, είτε με μια rock μπάντα, είτε για original μουσική, είτε για covers, ποτέ δεν χρειάζεται το να έχεις ένα πτυχίο. Δεν μπορώ να θυμηθώ ούτε μία περίπτωση, ακόμα και στο Los Angeles δηλαδή, σε casting session που είχα πάει για το Julio Iglesias για μεγάλους καλλιτέχνες, που να μου έχουν ζητήσει ποτέ πτυχίο πανεπιστημιακό. Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη του πτυχίου ήταν άχρηστη, η γνώση που είχα πάρει παίρνοντας το πτυχίο ήταν φυσικά χρήσιμη, αλλά ποτέ δεν ζητήθηκε το χαρτί να το δούνε ή να υπάρχει. Οπότε, όσο αφορά το live παίξιμο, η απάντηση είναι ότι ξεκάθαρα δεν χρειάζεσαι το χαρτί. Δεν θα χρησιμοποιηθεί πουθενά σαν αιτία ούτε για να μπεις, ούτε για να μην σε αφήσουν να μπεις στη συγκεκριμένη θέση. Στο δεύτερο τομέα, που είναι ο τομέας της διδασκαλίας, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Προσωπικά θεωρώ ότι ήδη, και αν όχι παντού ήδη, σίγουρα μες στα επόμενα λίγα χρόνια, θα είναι απόλυτα απαραίτητο προαπαιτούμενο το να έχεις ένα πτυχίο από κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή κάποια σχολή του εξωτερικού για να μπορέσεις να διδάξεις σε κάποιο οδείο, ίδρυμα, γενικότερα που να έχεις κάποιες αξιώσεις. Δηλαδή, το παλιό σενάριο που κάποιος έπαιζε απλά live μερικά χρόνια και λέει βαρέθηκα να παίζω τη νύχτα, θα πάω να κάνω μερικά μαθηματάκια και θα πήγαινε σε κάποια οδεία ή σε κάτι, ή και ιδιαίτερα, νομίζω ότι ήδη έχει τελειώσει. Και αν δεν έχει τελειώσει τελείως, μέσα σε λίγα χρόνια θα έχει πεθάνει εντελώς. Υπάρχει πια αρκετή ενημέρωση μέσω ίντερνετ, μέσω social media, ώστε να μπορεί ο κάθε ενδυνάμει μάθητης να βρει καθηγητές που να έχουν σπουδάσει, και συνήθως θα προτιμάει κάποιον καθηγητή που έχει σπουδάσει από κάποιον ο οποίος είναι απλά αυτοδιδάκτος και του λέει έλα να σου δείξω δύο πραγματάκια πάνω στην κιθάρα. Οπότε λοιπόν, αν η επαγγελματική σου ενασχόληση με την κιθάρα έχει σκοπό να περιλαμβάνει διδασκαλία, θα σου λέγα ναι, είναι πολύ σημαντικό να πάρεις κάποιο πτυχίο ηλεκτρικής κιθάρας. Αυτά λοιπόν από μένα στο συγκεκριμένο θέμα και τα λέμε στο επόμενο Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!